Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για να ανοίξουμε το θέμα του τι γίνεται στο Ισραήλ. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για πέμπτη ημέρα, η σοβαρότερη και μακράν πιο πολύ νεκρή κλιμάκωση των τελευταίων χρόνων στη Μέση Ανατολή. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν και για μαζική εισβολή από αέρος στο βόρειο Ισραήλ. Οι εξελίξεις είναι συνεχείς. Δυστυχώς δεν είναι προς βελτίωση της κατάστασης και της εικόνας όπως καταγράφεται. Η Χαμάς, Νικολέτα, υποστηρίζει ότι έχει πλήξει με πύραυλο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Λένε ότι έχουμε δραματικές εξελίξεις. Και η φρίκη συνεχίζεται, όπως λέει και ο τίτλος μας. Το θέμα είναι τώρα να κάνουμε έτσι και μια ανάγνωση του τι είναι εκείνο το οποίο περιμένουμε, τόσο για την κατάσταση εκεί, όσο και ως προς τις επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρίσκεται μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Ομάδων Συμφερόντων στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κώστας Λάβδας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα από Αθήνα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Η χαρά είναι δική μας, κύριε καθηγητά. Χαρά που συνομιλούμε μαζί. Προβληματισμός για τα όσα συμβαίνουν. Και θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας για το αν τελικά εσείς φοβάστε, ή αν είναι και γενικότερη αίσθηση αυτή, ένα γενικευμένο χάος στη Μέση Ανατολή. Κοιτάξτε, η είδηση των τελευταίων λεπτών ότι υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο ρουκετών πυράβλων και ενδεχομένως και drones από βορρά, από το Λίβανο, δηλαδή από τη Χεζμπολάχ, είναι προφανώς ανησυχητική. Υπήρχαν σποραδικές ανταλλαγές πυρών. Αυτό είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα εάν η Χεζμπολάχ αποφασίσει, εάν, το τονίζω, να προσπαθήσει ένα μαζικό χτύπημα από το βορρά στο Ισραήλ. Αυτό θα σημαίνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Θα σημαίνει πως το διακύβευμα για το Ισραήλ ανεβαίνει ακόμα περισσότερο μετά από την τρομακτική, τρομοκρατική, το τονίζω, επίθεση που δέχτηκε από τη Λωρίδα της Γάζας. Θα σημαίνει επίσης ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα η σημασία της μεγάλης νατοϊκής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν ήδη τον Τζέραλντ Φόρντ, ένα από τα τελειότερα και μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα τους. Ενδεχομένως θα φτάσει και δεύτερο. Υπάρχει μια μεγάλη δύναμη ναυτική που το συνοδεύει, με μεγάλη δύναμη πυρός. Άρα αυξάνεται κατακόρυφα η σημασία αυτής της ναυτικής δύναμης. Αυτό είναι, κύριε καθηγητά, αποτρεπτικό μήνυμα προς και άλλες χώρες. Προς το Ιράν πρωτίστως. Δευτερευόντως, εκτός από το Ιράν, είναι μήνυμα, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, και για την Τουρκία. Διότι η Σαουδική Αραβία, που είναι ο άλλος μεγάλος παίκτης της περιοχής, δεν πρόκειται να κάνει κάτι εμφανές υπέρ των Παλαιστινίων. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία προβληματίζεται, γιατί όπως όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε, ο βασικός λόγος του τρομοκρατικού αυτού κτηνόδους χτυπήματος της Χαμάς ήταν να αποτραπεί η πορεία προς μια γενικότερη συνεννόηση, δεν τολμώ να πω ειρήνευση, συνεννόηση στην περιοχή. Γιατί όπως ξέρετε, το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ με το Ιράν ήταν σε μια διαδικασία σταδιακής συνεννόησης και ειρήνευσης. Αυτό θα ανακοπεί, πιστεύετε τώρα? Προσπάθησε να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Πιάστηκε στον ύπνο το Ισραήλ, κύριε καθηγητά? Είναι κάτι το οποίο το σχολιάζουν πολύ. Και πώς γίνεται αυτό να πιάστηκε στον ύπνο, όταν η κατάσταση ήταν ούτως ή άλλως ρευστή και η εικόνα τουλάχιστον που δινόταν ήταν τα αντανακλαστικά του ήταν αυξημένα? Έχετε πολύ το δίκιο. Εδώ υπάρχει και κάτι πρόσθετο το οποίο αυξάνει, αν θέλετε, τη δυσκολία της κατανόησης του πώς έγινε αυτό που έγινε. Θυμίζω ότι η Χαμάς, σε αντίθεση με τη Φατάχ, ήταν πάντα η πιο φιλοπόλεμη, ήταν πάντα αυτή η οποία από τη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίθεση με τη Φατάχ και την Δυτική Όχθη, δεν δεχόταν να μπει σε καμία συνεννόηση με το Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως, όπως είπατε, πράγματι πιάστηκε στον ύπνο. Φαίνεται πως πράγματι και σε επίπεδο συλλογής και σε επίπεδο ανάλυσης όμως και ερμηνείας πληροφοριών έμειναν πίσω και οι Ισραηλινοί και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλές οι εξηγήσεις. Ναι. Φαίνεται ότι πράγματι μπόρεσαν οι τρομοκράτες και τα στελέχη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας να αποφύγουν κατά το δυνατόν ηλεκτρονικές συνεννοήσεις, να κρατήσουν ένα πολύ χαμηλό προφίλ, να γυρίσουν σε πιο πρωτόγονους τρόπους, ας τους πούμε έτσι, συνεννοήσεων και συντονισμού, ζωντανές επαφές, σε μικρές ομάδες. Και σίγουρα ομάδες. Κάτι το οποίο σχεδιαζόταν καιρό, έτσι δεν θα μπορούσε. Σχεδιαζόταν πολύ καιρό. Και το ερώτημα είναι ποιος βοήθησε να το συντονίσει. Γνωρίζουμε μακροπρόθεσμα, όχι άμεσα για το τι έγινε τις τελευταίες μέρες, ότι το Ιράν έχει στηρίξει πάρα πολύ όχι μόνο τη Χεζμπολάχ αλλά και την Χαμάς. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Τουρκία έχει στηρίξει την Χαμάς. Αυτό που υποτίθεται πως δεν γνωρίζουμε, αυτή είναι η αμερικανική θέση μέχρι και τώρα που μιλάμε, είναι ότι υπάρχει άμεση ένδειξη ότι το Ιράν, πόσο μάλλον η Τουρκία,
ήταν πίσω από, από αυτό το χτύπημα. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα τουλάχιστον από πλευράς επίσημων δηλώσεων, ο Τζέικ Σάλιβαν για παράδειγμα σήμερα, ο Σύμβουλος Ασφαλείας, Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ, δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα αποδείξει ότι το Ιράν ήταν πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Όχι ότι δεν γνωρίζουμε ότι στηρίζει τη Χαμάς, το γνωρίζουμε, ξαναλέω, και για την Τουρκία. Είναι προσεκτική. Γιατί είναι προσεκτική? Γιατί δεν το γνωρίζουν? Αυτό το ξέρω. Ξέρω όμως ότι είναι προσεκτική γιατί θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στο Ιράν να αποστασιοποιηθεί. Εάν υπάρξει γενικευμένη επίθεση της Χεζμπολά από βορρά, θα σημαίνει πως το Ιράν δεν αποστασιοποιείται, και όχι μόνο ρητορικά, το κάνει ήδη, αλλά και στην πράξη θα βοηθήσει τα περαιτέρω χτυπήματα εναντίον του Ισραήλ. Άρα δεν περιμένουμε αποκλιμάκωση, έτσι? Δηλαδή είσαστε απεσιόδοξοι στην αποκλιμάκωση? Κατά κανένα τρόπο, κατελάχιστον διότι το Ισραήλ θα προσπαθήσει να αφανίσει τη Χαμάς. Ναι. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Προσοχή τη Χαμάς, έτσι. Όχι τους Παλαιστίνιους στη λωρίδα της Γάζας, ούτε τη Γάζα, ούτε την Γάζα Σίτι, που είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Αλλά τη Χαμάς νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που το Ισραήλ έχει αποφασίσει και υπάρχει συνένεση, όπως φαίνεται, σχεδόν των πάντων, να αφανίσει την Χαμάς. Είναι, είναι εύκολη αυτή η διάκριση όμως, κύριε καθηγητά, ανάμεσα δηλαδή Χαμάς-Παλαιστίνη? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε μια εισβολή και σε ένα χτύπημα υπάρχει και το τυφλό χτύπημα πολλές φορές. Είναι εύκολη αυτή η διάκριση? Καθόλου, πόσο μάλλον που η Χαμάς είναι η δύναμη που κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας. Φαντάζομαι όλοι οι τηλεθεατές μας δεν είναι ενήμεροι του γεγονότος, αν και πολλοί θα είναι, ότι δεν διοικεί το Ισραήλ τη Γάζα, έτσι. Η Χαμάς διοικεί τη Γάζα από το 2006. Από το 2005 το Ισραήλ εγκατέλειψε την Γάζα. Έχει μια σχέση η οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε αν θέλετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Χαμάς διοικεί μετά τις εκλογές του 2006. Διοικεί με αυταρχικό τρόπο, χωρίς άλλες εκλογές. Διοικεί με έναν τρόπο ο οποίος βασίζεται στην εφαρμογή μιας εκδοχής της Σαρία στο εσωτερικό. Κατά συνέπεια είναι μια πολύ αυταρχική κυβέρνηση στο εσωτερικό, μια τρομοκρατική προς τα έξω. Αυταρχική προς τα μέσα, τρομοκρατική προς τα έξω. Αυτό σημαίνει, όπως είπατε, μεταξύ άλλων, το πόσο ατυχείς είναι οι Παλαιστίνοι να έχουν αυτού του είδους τη διοίκηση στη Γάζα, έχοντας περάσει πολλά προβλήματα και με τους Ισραηλινούς τόσα χρόνια, έτσι. Αλλά σημαίνει επίσης ότι, όπως σωστά είπατε, είναι δύσκολη διάκριση, γιατί ακριβώς επειδή είναι αυταρχική κυβέρνηση, μπορεί συχνά να χρησιμοποιεί τους πολίτες, τους αθώους πολίτες, ως ασπίδα. Το κάνει εκτοξεύοντας από μέσα από την πόλη της Γάζα. Δεν είναι υπόθεση εργασίας, το είδαμε. Υπάρχουν πλάνα που δείχνουν μέσα από την πόλη να εκτοξεύονται πύραυλοι, ρουκέτες προς το Ισραήλ. Και βεβαίως το Ισραήλ να απαντά προς τα σημεία εκτόξευσης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, όπως λέτε, είναι δύσκολο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι περιμένουμε από το Ισραήλ ως πλουραλιστική δυτικού τύπου χώρα να προσπαθήσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγει τις ζημιές και κυρίως τους θανάτους και τους τραυματισμούς αμάχων. Αλλά βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Και αν η επίθεση και από βορρά, όχι μόνο από τη Χαμάς, από τη λωρίδα της Γάζα, αλλά και από τον Λίβανο, από τη Χεζμπολά, πραγματικά ενταθεί, το Ισραήλ θα μπει σε μια υπαρξιακή, ας το πούμε έτσι, φάση, θα αισθανθεί υπαρξιακό κίνδυνο και πολλά θα εξαρτηθούν από την κατάσταση στη δυτική όχθη. Μια Χεζμπολά, εκεί, κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω, που είναι πιο ισχυρή, έτσι, και στρατιωτικά και γενικότερα σε επίπεδο δομής και οργάνωσης από ότι η Χαμάς, έτσι? Πολύ σωστά, και θα δείχνει επίσης ότι το Ιράν είναι πράγματι από πίσω. Γιατί αν η Χεζμπολά ξεκινήσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μια πραγματική επίθεση από το βορρά, από το Λίβανο, αυτό 99,9 θα σημαίνει ότι έχει το πράσινο φως από την Τεχεράνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάφλεξη στην περιοχή. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που να παρακολουθήσουμε είναι ο Αμπάς στη Δυτική Όχθη. Οι σχέσεις μεταξύ Χαμάς, Φατάχ και Αμπάς είναι πολύ κακές. Υπήρξαν από κακές μέχρι θανατηφόρες. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι στις συμπλοκές και στις συγκρούσεις μεταξύ Χαμάς και Φατάχ. Η Φατάχ και ο Αμπάς έχουν πρόσφατα προσπαθήσει να συνεπάρξουν το Ισραήλ, αλλά για να μην κουράσουμε τις τηλεθεατές, φτάνει να πω ότι ο Αμπάς αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία, είναι άρρωστος, πάρα πολλοί τον θεωρούν, ας το πω έτσι, εξοφλημένο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι θα συμβεί εάν φύγει από τη μέση ο Αμπάς. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές φωνές στη Δυτική Όχνη, στη Φατάχ, και η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, αν ληφθεί υπόψη ότι ο Αμπάς έχει προαναγγείλει από προχθές ότι θα επισκεφθεί το Κρεμλίνο, τη Μόσχα, κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό και κατά την άποψή μου απολύτως θετικό ότι θα υπάρχει σύντομα, ήδη από σήμερα αύριο, μια πολύ ισχυρή νατοϊκή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κάτι που τρομάζει την Τουρκία. Η Τουρκία θα ήθελε την περιοχή να αφαιθεί, να αποσταθεροποιηθεί, ώστε η Τουρκία να παραστήσει αφενός τον γεφυροποιό. Γι' αυτό είδαμε και έντονη αντίδραση από τον Ερντογάν, κύριε καθηγητά, έτσι, για την παρουσία. Πολύ σωστά και τα δύο που άκουσα ότι είπατε. Όπως έκανε
Αφενός η αντίδραση έτσι εξηγείται, αφετέρου, όπως είπατε εσείς, η εντύπωση ότι μπορεί να κάνει αυτό που έκανε στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Έτσι. Όμως πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ πρόκειται για την προσπάθεια πραγματικής αποσταθεροποίησης του βασικού δυτικού πυλώνα στην περιοχή, όχι απλά αμερικανικού δυτικού πυλώνα που είναι το Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία δυτική δύναμη, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξαρτήτως κόμματος και ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στις αμερικανικές εκλογές που έρχονται, που να δεχθεί την πλήρη αποσταθεροποίηση του Ισραήλ. Κατά συνέπεια, η Τουρκία παίζει αυτή τη στιγμή σε εντελώς τεντωμένο σκηνή, στην κόψη του ξηραφιού. Ναι. Ο Ερντογάν θέλει να κρατήσει το ρόλο που έχει στο πολιτικό Ισλάμ, και στο Σουνιτικό, αλλά ακόμα και στο Σιητικό, και προσπαθεί να παραστήσει τον ηγέτη μιας δύναμης που ενώ ανήκει και στο ΝΑΤΟ, ακόμα τουλάχιστον. Και έχουμε και το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, οπότε και εκεί ίσως ενδεχομένως ξεδιπλώσει η Τουρκία με κάποιο τρόπο τα χαρτιά της. Θα το κάνει, δεν θα είναι, το κάνει. Είναι απίθανο. Η Τουρκία θα εξακολουθήσει να παριστάνει ότι παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά θέλει να βοηθήσει τους αδικημένους Παλαιστίνιους, τους αδικημένους Μουσουλμάνους σε όλο τον πλανήτη και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια θέση του Ερντογάν, χωρίς την οποία ο Ερντογάν δεν έχει λόγο ύπαρξης. Τον ισχυρό παίχτη γεωπολιτικά, ότι ήρθε εδώ για να ρυθμίσει εξελίξεις, όπως είπατε και εσείς, το έκανε και στο Ρωσο-Ουκρανικό. Είναι όμως κάτι τελείως διαφορετικό τώρα. Τελείως διαφορετικό. Όμως η ερώτηση, κύριε καθηγητά, τώρα είναι. Κάνουμε μία ανάγνωση, εσείς πολύ περισσότερο που τα γνωρίζετε και καλύτερα, στο τι γίνεται και ποιες είναι οι κινήσεις άλλων δυνάμεων, πέραν των άμεσα εμπλεκόμενων. Η Ελλάδα τι στάση πρέπει να κρατήσει σε αυτό? Προφανώς έχουμε και την κάθετη δήλωση στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και τη συμπαράστασή μας. Τι στάση όμως πρέπει να κρατήσει και τι βλέπετε να κάνει από εδώ και στο εξής? Και το ρωτώ αυτό συμπληρώνοντας ότι βλέποντας τα μηνύματα στήριξης προς το Ισραήλ και ενώπιον του Ισραηλινού πρέσβη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΗ, είδαμε ότι ο ίδιος ήταν πολύ προσεκτικός, δεν σήκωσε το γάντι να πει ευχαριστώ για τη στήριξη. Αργότερα όμως με ένα tweet πέταξε την αιχμή του για τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, το Ισραήλ, ξαναλέω, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση, παρά την ισχύ του και παρά την αποφασιστικότητα την οποία πάντα δείχνει. Και άρα είναι φυσικό να μετράει τους φίλους και τους εχθρούς. Δεν είναι περίοδος στην οποία το Ισραήλ θα δει γκρίζες περιπτώσεις. Θα δει, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, άσπρο και μαύρο. Τώρα, και είναι φυσιολογικό αυτό κατά τη γνώμη μου. Φίλους και εχθρούς. Φίλους και εχθρούς. Άρα η Τουρκία παίζει ένα πάρα πολύ ρυψοκίνητρο παιχνίδι. Τώρα για την Ελλάδα που ρωτήσατε, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η δήλωση της Αθήνας είναι απολύτως επιβεβλημένη. Ναι. Το Ισραήλ δέχτηκε μια τρομακτική, τρομοκρατική επίθεση. Αυτό είναι η Χαμάς. Δεν είναι ο εκπρόσωπος των αδικημένων Παλαιστινίων, όπως μερικοί άσχετοι προσπαθούν να τη δείξουν. Βεβαίως το Ισραήλ οφείλει ως πλουραλιστική δυτικού τύπου χώρα να ελαχιστοποιήσει στο μέτρο του δυνατού της απώλειας των αμάχων. Αλλά η θέση της Ελλάδας είναι με το ΝΑΤΟ, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία ψάχνεται. Και η θέση της Ελλάδας είναι επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση πρεσβεύει αξίες. Και άρα θέλουμε και από το Ισραήλ να προσπαθήσει στο μέτρο του δυνατού να ελαχιστοποιήσει κάθε ζημιά και κάθε απώλεια. Καλά. Αυτό οφείλουμε να το λέμε. Σίγουρα είναι δεν κομμάτι της δικής μας, της δικής μας αξιακής κλίμακας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά η θέση Ελλάδα... της Ελλάδας γεωπολιτικά είναι με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία. Και νομίζω επίσης, το έχω πει και στην Αθήνα και σήμερα το πρωί και χθες, και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να παγώσουμε ατύπως κάθε επαφή με την Τουρκία μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνεχίσει να δίνει πιστοποιητικό καλής διαγωγής. Το έχουν κάνει επανειλημμένα διαφορετικές κυβερνήσεις. Θα είναι μεγάλο λάθος να το κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Μια πιο ξεκάθαρη στάση απέναντι στην Τουρκία. Μια μάλλον πιο αυστηρή στάση απέναντι. Πιο αυστηρή στάση και να περιμένουμε επίσης να δούμε ο κύριος Φιντάν, ο νέος υπουργός των εξωτερικών, που σπεύσαμε να συναντήσουμε, τι ακριβώς ρόλο έχει παίξει όλη αυτή την ιστορία ως βετεράνος των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Πώς ακριβώς θα κάτσει η μπάλα, να το πω, σε σχέση με τον ρόλο της Τουρκίας που αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο στην στήριξη της Χαμάς. Και άρα ας περιμένουμε να δούμε, φροντίζοντας βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε ότι η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτα με το Ισραήλ. Ναι. Το Ισραήλ είναι ο σύμμαχος της Δύσης. Το Ισραήλ είναι πυλώνας της Δύσης σε μια περιοχή που αν αποσταθεροποιηθεί, όπως το θέλει η Χαμάς, όπως το θέλει το Ιράν, όπως το θέλει και ο Ερντογάν, οι συνέπειες θα είναι τρομακτικές για όλους μας. Η στρατηγική σχέση που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια με την Αίγυπτο, κύριε καθηγητά, σε σχέση με την σχέση που έχουμε με την Τουρκία, θα παίξει
τη δική της σημασία σε όλη αυτή την συζήτηση και στη συζήτηση που βάζει μέσα και την ανησυχία που υπάρχει για ενδεχόμενες μεταναστευτικές ουρές, οι οποίες μπορεί να ενταθούν το τελευταίο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή δεν θέλει ανάφλεξη, είναι προφανές. Η Αίγυπτος έχει ένα καθεστώς, το καθεστώς Σίσι, το οποίο τρέμει το ενδεχόμενο μεταναστευτικές ροές από την Λωρίδα της Γάζας να μπουν στην Αίγυπτο και εκεί μέσα να υπάρξουν και στελέχη της Χαμάς. Να θυμίσω σε όλους ότι η Χαμάς ιστορικά είναι η μεταξέλιξη της τοπικής παλαιστινιακής εκδοχής των αδελφών μουσουλμάνων. Είναι πρωτίστως μουσουλμανική ισλαμιστική, όχι πρωτίστως πολιτική οργάνωση όπως είναι η Φατάχ. Έτσι. Η Φατάχ ήταν πάντα πρωτίστως πολιτική. Η Χαμάς ξεκίνησε πρωτίστως ισλαμιστική. Άρα δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για το καθεστώς Σίση στην Αίγυπτο από το να εισρεύσουν στοιχεία της Χαμάς από την υποβομβαρδισμό ευρισκόμενη Λωρίδα της Γάζας μέσα στην Αίγυπτο. Αυτό φέρνει την Αίγυπτο σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί αφενός θέλει να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, είναι αυτονόητο αυτό, αφετέρου φοβάται να υπάρξουν περάσματα, να υπάρξει μικρή ή μεγάλη εισρωή από τη Γάζα στελεχών και οπαδών της Χαμάς στην Αίγυπτο, γιατί το πρώτο πράγμα που θα κάνουν μόλις εγκατασταθούν είναι να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση Σίση και να ευνοήσουν την επαναδραστηριοποίηση των αδερφών μουσουλμάνων μέσα στην Αίγυπτο. Άρα η Αίγυπτος βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, λεπτή θέση αυτή τη στιγμή. Η σχέση μας με την Αίγυπτο παραμένει εξαιρετική. Ναι. Η Αίγυπτος θα μπορούσε να είναι για μας και πηγή ελεγχόμενης μετανάστευσης αντί για άλλες περιοχές του κόσμου. Το Άρα, λέω και αυτό. Κύριε καθηγητά, βλέπετε την Αίγυπτο σε πρωτογανιστικό ρόλο εκτόνωσης της Κρήτης σε ειρηνευτικό διαμεσολαβητή, ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον? Νομίζω ότι η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή, είναι πολύ καλή ερώτηση, θα ήθελε να παίξει αυτό το ρόλο. Αμφιβάλλω ότι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Έχει προσφερθεί το Κατάρ να παίξει αυτό το ρόλο, αλλά είναι προφανές ότι το Ισραήλ είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό, γιατί το Κατάρ είναι από εκείνες χώρες που έχουν ευνοήσει και βοηθήσει την Χαμάς. Διαμορφώνεται μια συνεννόηση ευρωπαϊκών δυνάμεων πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία, ενίοτε με τη συμμετοχή Αμερικανών επισήμων. Είναι πραγματικά πάρα πολύ νωρίς για να σκεφτεί κανείς διαμεσολάβηση. Το Κατάρ έχει προσφερθεί να βοηθήσει ώστε να υπάρξει μια γέφυρα επικοινωνίας για να επιστραφούν όμοιροι που οι τρομοκράτες της Χαμάς κρατάνε. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο σημείο, γιατί όπως πιθανώς γνωρίζετε, στο παρελθόν το Ισραήλ έχει βρεθεί πολύ προσεκτικά, για ορισμένους απίστευτα προσεκτικά, σε σχέση και με λίγους όμοιρους. Υπήρξε περίπτωση που υπήρχε ένας στρατιώτης όμοιρος. Το Ισραήλ διαπραγματεύτηκε επί πολλούς μήνες, νομίζω και χρόνια, για να επιστραφεί ο όμοιρος και τελικά επιστράφει με αντίστοιχη απελευθέρωση εκατοντάδων, όχι ενός και δύο Παλαιστίνιων που κρατούσαν οι Ισραηλοί. Άρα στο παρελθόν το Ισραήλ έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της ομοιρίας. Ας αυτό πόνταρε και η Χαμάς. Όμως, τώρα θα το σταθμίσει αλλιώς, κύριε καθηγητά, αυτό εκτιμάτε? Νομίζω ακριβώς. Όμως, όπως έλεγα σωστά, νομίζω ότι είμαστε σε μια άλλη φάση. Φοβάμαι ότι το Ισραήλ έχει αποφασίσει και είναι κατανοητό με βάση αυτό το οποίο έγινε. Είναι το 9-11 του Ισραήλ, έτσι. Σωστά λέγεται αυτό. Πράγματι είναι η 11η Σεπτεμβρίου για τα Ισραηλινά μέτρα και σταθμά. Είναι πιθανό το Ισραήλ να αλλάξει στάση σε αυτό. Χωρίς να βάλει άμεσα σε διακινδύνευση τους ομήρους, τουλάχιστον όχι ορατά, νομίζω ότι θα δώσει έμφαση όχι στην απελευθέρωση των ομήρων, αλλά στην καταστροφή της Χαμάς, στην εξάρθρωση της Χαμάς. Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται μακροπρόθεσμα να ξεκυβερνήσει πάλι, να ξανακυβερνήσει πάλι τη Γάζα. Θα ήταν πρόβλημα αυτό. Έφυγε από εκεί το 2005. Όμως φοβάμαι πως θα έχουμε μια μαζική εισβολή για να καταστρέψει τη Χαμάς, να οριοθετήσει τις ισορροπίες στη Γάζα εκ νέου και μετά να αποσυρθεί. Αυτό θα πάρει καιρό και δυστυχώς θα σημάνει και πολλές ανθρώπινες ζωές το τέλος τους. Μάλιστα. Κύριε Λάβδα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πάντα μας βοηθάτε και να ξεδιαλύνουμε αλλά και να κατανοήσουμε πράγματα σε διεθνές επίπεδο που είναι σύνθετα και με την βοήθειά σας καταφέρνουμε έτσι λίγο να έρθουμε πιο κοντά σε όλη αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστούμε.